άνθρωπος μιας νοοτροπίας προβληματισμού. Και σε αυτή την περίπτωση θέλω να μπούμε σε ένα λίγο βαθύ προβληματισμό. Δεν θα ήθελα να απαντήσω μονολεκτικά αν αυστηρά τα λόγια αυτά ή αν πρέπει να δούμε πιο μαλακά κτλ. Θα ήθελα να μπούμε λίγο πιο βαθύτερα. Θα σας πω έτσι μια εικόνα στην αρχή, λίγο έτσι και λίγο αστεία. Φανταστείτε ότι έχουμε, όπως είναι ένα παιχνίδι, ένα κουτί, το ανοίγεις, μετά έχει ένα άλλο κουτί, ωραίο πελτίνο, άλλο, φτάνει στο τέλος και ένα κουτάκι είναι άδειο. Πώς θα αισθανθείς? Πολύ άσχημα, προφανώς, ότι κάποιος σε κοροϊδεύει. Τα Χριστούγεννα είναι μια εορτή, ένα πολύ βαθύ θεολογικό γεγονός. Κάτι έκανε ο Θεός και ένα πνευματικό γεγονός που ζητάει κάτι που πρέπει να κάνουμε εμείς. Το πνευματικό γεγονός. Όμως, με βάση τη γιορτή αυτή, στείνεται ένα σκηνικό, έτσι, παίζεται ένα έργο που έχει βέβαια αρκετό πολλές φορές εγωκεντρισμό, αλαζονία, υλικότητα, αισθησιασμό, εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων συναισθημάτων, στιγμή εκμετάλλευση μερικές φορές αυτών των συναισθημάτων, αυτή τη βαθιά ανάγκη των ανθρώπων να κάνουν μια ανάπομπα, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και έτσι τι γίνεται? Κρύβεται από αυτό το περιτύλιγμα ό,τι μπορεί να αυτό, είτε δικά μας έθιμα είτε ξένα έθιμα, δεν είναι θέμα τα ξένα ή τα δικά μας, κρύβεται το πραγματικό νόημα. Πέρα Κωνσταντίνε, δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο? Αν μπορούν δηλαδή, να... Δηλαδή έχοντας επίγνωση του τι σημαίνει στη θρησκεία μας η γιορτή των Χριστουγέννων, να γιορτάσουμε κιόλας, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας. Εγώ θα ήμουν σύμφωνος μαζί σας, εάν έχουμε μια ιεραρχία, να ζήσουμε το πνευματικό γεγονός της εορτής, να μην χαθεί από τον ορίζοντα η εορτή, να δούμε ποια είναι. Πώς το ορίζεται αυτό, πολύ πώς απλά. Δηλαδή κάποιος ζει το πνευματικό νόημα της γιορτής? Θα το πω πολύ απλά. Η Χριστούγεννα σημαίνει ότι ο Χριστός ήρθε στη γη, δηλαδή ήρθε κοντά μας. Αυτό σημαίνει ότι να κάνουμε εμείς την κίνηση, την ανάλογη, να τον πλησιάσουμε. Την κίνηση αυτή, την ανάγκη να τον πλησιάσουμε, την κάνουμε αν στραφούμε στον εαυτό μας και ψαχτούμε λίγο εσωτερικά και κάνουμε βήματα να προσεγγίσουμε τον Χριστό. Τότε έχουν σημασία και πολύ μεγάλη αξία και όλα τα άλλα που μπορούμε να κάνουμε. Και η εκδρομή που θα πάμε και το φαγητό με τους φίλους μας και τα δώρα που θα κάνουμε μεταξύ μας, τότε έχουν μια βάση πραγματική. Πατάνε πάνω σε ένα στερεόδοξο. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Αν δούμε τη σκηνή της Φάτνης, έτσι. Εκεί βλέπουμε τον Χριστό να είναι ένα νήπιο, δηλαδή ένα αδύναμο πλασματάκι μέσα σε μια φάτνη με άχυρα, να το ζεσταίνουν τα ζώα κτλ. Τόση απέριτη απλότητα έχει ο Χριστός που έρχεται στη γη. Άρα γι' αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει μας να κάνουμε το μικρό. Τι λέμε μερικές φορές όταν υποχωρούμε? Έκανα το μικρό. Δηλαδή δεν είμαι κορόιδο, κουτός, βλάκας, αλλά υποχώρησα έναντι του συντρόφου μου, έναντι των παιδιών μου. Εγώ θα σας πω τα παιδιά της εφηβείας. Έχουν μια κατάσταση λίγο ιδιαίτερη και μερικοί γονείς θέλουν να τα νικήσουν. Θέλουν να τα ξεπεράσουν. Θέλουν να τα ταπείνωσουν. Είναι λάθος αυτό. Αφού ο Θεός για να μας ελκύσει κοντά του έκανε τον μικρό. Μάλιστα. Τον ασήμαντο. Τον απαρατήρητο. Γιατί εμείς δηλαδή πρέπει να τα νικήσουμε, να υπερισχύσουμε, να τα να κατακτήσουμε? Υποχωρούμε. Βέβαια. Δηλαδή να ένα μήνυμα χριστουγεννιάτικο, να κάνουμε το μικρό, να κάνουμε την υποχώρηση, να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα, να μπορέσει να μαλακώσει και η καρδιά του άλλου για να δούμε σε μια συνεννόηση. Μάλιστα. Αν το δούμε έτσι το γεγονός των Χριστουγέννων, τότε έχουν θέσει όλα τα άλλα, Μάλιστα. ότι ο άνθρωπος αναπαύεται, ότι μπορεί να κάνει για να, επειδή είναι και πνευματικός και υλικός ο άνθρωπος, να μπορεί να ζήσει ολοκληρωμένο. Πατέρα Κωνσταντίνε, σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, που και στείλατε το μήνυμα, δώσατε την ευκαιρία αυτή των Χριστουγέννων. Να μιλήσω μαζί.